Στο πεδίο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα περάσουμε τώρα. Θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη, ο οποίος είναι κοντά μου στο στούντιο, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας άνθρωπος με πολύχρονη πορεία στην ιατρική. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Λοιπόν, κάνετε εκ νέου το βήμα στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη. Οπότε, λογικά, το πρόσημο της συνεργασίας σας ήταν θετικό. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία. Είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, πήρε πάρα πολλές αποφάσεις για προς όφελος της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης. Άρχισαν να υλοποιούνται πάρα πολλά έργα σημαντικά, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το αεροδρόμιο και άλλα πολλά έργα υποδομών, τα οποία θωρακίζουν το νησί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή έργα τα οποία αφορούν στη διαχείριση των υδάτων. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αυτή η συνεργασία μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει και νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε σε αυτό το σχήμα προκειμένου να έχουμε και άλλα επωφελή έργα για τους πολίτες της Κρήτης και όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες. Τώρα, ένα λίγο πιο προσωπικό ερώτημα, κύριε Ζάχαρη. Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει και θέλετε να ασχολείστε με τα κοινά? Κοιτάξτε, τα κοινά και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός. Αφορά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, αφορά τα του οίκου μας και είναι σημαντικό να προσφέρεις. Όταν δε η προσφορά αυτή γίνεται μέσα από ένα σχήμα μέσα στο οποίο και συνεννοείσαι και μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις και να δεις τα θέματα με τις προτεραιότητες, τα προβλήματα και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν σε μια διαδικασία λήψεων αποφάσεων και παραγωγής έργου, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολήσει με την αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με κεντρίζει και θέλω να συνεχίσω να είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχατε δεχτεί πάντως κρούσεις και για το Δήμο. Ήταν ένα πολύ έντονο φλερτ, θα πω εγώ, το οποίο όμως δεν προχώρησε. Γιατί? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πρόταση, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Οπότε δεν μπορούσα και εγώ να απαντήσω ή να δεχτώ ή να αρνηθώ. Μια πρόταση η οποία την περίμενα να ολοκληρωθεί. Δεν έγινε, δεν προχώρησε. Μάλιστα. Επομένως, παραμένετε στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Η προσωπική σας στόχευση ποια είναι, πού θέλετε να προσφέρετε και με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, θα προσφέρω από οποιαδήποτε θέση κληθώ να προσφέρω. Και φυσικά αυτό που εύχομαι είναι να προσφέρω θετικά στους πολίτες της Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης. Αυτός είναι ο στόχος μου, να φανώ χρήσιμος, να φανώ παραγωγικός και να φανώ και ως ένας κρίκος αυτής της καλής αλυσίδας που λέμε περιφέρεια Κρήτης. Σε έναν απολογισμό πεπραγμένων για το διάστημα που προηγήθηκε, τι είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζετε, προτάσετε? Κοιτάξτε, έχουν προχωρήσει πάρα πολλά έργα τα οποία θωρακίζουν την ασφάλεια των πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτό για μένα είναι πρώτης γραμμής υψίστης σημασίας έργο. Όλα δηλαδή τα έργα τα οποία θωρακίζουν και ασφαλίζουν τους πολίτες, την περιουσία τους, την αγροτική παραγωγή για μένα είναι πολύ σημαντικά έργα. Όπως επίσης σημαντικά έργα είναι τα έργα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ότι και ο πολιτισμός είναι για μένα πολύ σημαντικός, γι' αυτό και ασχολούμαι με το Φεστιβάλ Κρήτης που μου έχει ανατεθεί. Επίσης η αγροτική παραγωγή, η αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή μας, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είναι για μένα ένας τομέας που πρέπει να διαφυλαχτεί, να αναπτυχθεί προς όφελος των αγροτών μας. Θέλω λίγο να απευθυνθείτε στους σκεπτικιστές, θα το πω εγώ, σε εκείνους που εκφράζουν ενστάσεις και ενδεχομένως να σκέπτονται να απέχουν από τη διαδικασία των εκλογών, για τους ψηφοφόρους λέω. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναφέρεται το δικαίωμα των πολιτών να επιλέξουν αν θα ψηφίσουν ή όχι. Απ' την άλλη μεριά όμως, με την ψήφο τους
σφραγίζουν την επιλογή και το μέλλον, έτσι, καθορίζουν το μέλλον και τη τύχη του τόπου. Mm-hmm. Εάν δηλαδή κάποιος μείνει σπίτι του και δεν ψηφίσει, δεν παίρνει θέση για το τι θα συμβεί στον τόπο του. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουν και ειδικά οι νέοι, οι οποίοι πραγματικά είναι η νέα γενιά, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίσουν το έργο και θα είναι η προπομπή της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Σας πλησιάζουν νέοι άνθρωποι και τι σας ρωτούν? Νέοι άνθρωποι λέτε. Ναι, έχουν πολλά ενδιαφέροντα, έχουν πολύ κάνεις πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με νέους ανθρώπους, αγωνιούν πάρα πολύ για το μέλλον τους, αγωνιούν για τις δουλειές τους, για την εργασία τους, για την ανάπτυξη του τουρισμού, για φαινόμενα, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή, για τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Οι νέοι πραγματικά ενδιαφέρονται και είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις και λύσεις σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί ο ψηφοφόρος να επιλέξει Βαγγέλη Ζάχαρη? Αυτό δεν θα ήθελα να το απαντήσω. Ας το κρίνουν οι ίδιοι πολίτες από την πορεία και τη συνέπεια που μπορεί να έχει κάθε ένας συνάδελφος ή υποψήφιος. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε κοντά μας απόψε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.